Μαρία, παραμένεις λίγο. Ωραία. Να κλείσουμε το μέρος μαζί. Η Εύη Σπανού βρίσκεται στην περιοχή της Χερσονήσου, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφέρουμε το κλίμα στον κλάδο του εμπορίου. Εκεί στη Χερσόνησο τα πράγματα δεν πάνε καλά. Είπαμε, θα ασχοληθούμε σήμερα με εστίαση αλλά και με λιανικό εμπόριο από αυτή την περιοχή. Εύη, ποιον έχεις δίπλα σου? Νίκο, καλησπέρα. Δίπλα μου έχω τον πρόεδρο του εμπορικού του Συλλόγου Λιανικού Εμπορίου. Βέβαια, του Εμπορικού Συλλόγου και της περιοχής. Βέβαια, πάμε. Σωστά. Καλησπέρα. Σωστά. Καλησπέρα. Κύριε Τρευλάκη, έχουμε παρακολουθήσει το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχουν καταστήματα τα οποία δεν έχουν ανοίξει καθόλου. Τα έσοδα έχουν μειωθεί. Ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρεθήκατε και βρίσκεστε αυτή την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού? Κοιτάξτε, είναι γεγονός, είναι κοινώς αποδεκτό εδώ και μια διατρία τριετία τουλάχιστον που έχει οριστεί όλος ο Δήμος Χερσονήσου σαν μια αμιγώς τουριστική περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες ειδικές διατάξεις σχετικά με τα ωράρια και σχέση με τη λειτουργικότητα της αγοράς. Έχουμε φέτος ο ορισμός της έναρξης σεζόν για το Δήμο Χερσονήσου. Επαναλαμβάνω, Δήμο Χερσονήσου, ολόκληρη έκταση του Δήμου Χερσονήσου και όχι μιας περιοχής ή των κυριότερων αστικών κέντρων. Ορισμός της σεζόν είναι η 1η Απριλίου και η λήξη της 31 Οκτωβρίου. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, δεν είχαμε καμία έναρξη 1η Απριλίου. Αντιθέτως, η σεζόν επίσημα ξεκίνησε 1 Ιουλίου. Και όπως θα παρατηρούμε εδώ στην κινητικότητα της περιοχής, η περίοδος ήδη θυμίζει τέλη Οκτώβρη, σαν η σεζόν ήδη να τελειώνει. Αυτό έχει σαν επακόλουθο, εννοείται, πολλές επιχειρήσεις να σκεφτούν περισσότερο το αν θα ανοίξουν ή όχι, ή αν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Κύριε Τρευλάκη, η εικόνα τώρα, παρακολουθούμε ζωντανή εικόνα από τους εμπορικούς δρόμους Χερσονήσου, μιλά από μόνη της και χωρίς να σας ακούγαμε, μας μεταφέρετε το κλίμα, μπαίνουμε στο κλίμα. Ότι πραγματικά η κίνηση έχει πέσει. Αδειάζει βέβαια. Άδειους δρόμους βλέπουμε, κύριε Τρευλάκη. Και είναι Τρίτη, απόγευμα. Ναι. Τι ώρα είναι? Είναι 8 παρα 10, ανοιχτά καταστήματα. 8 παρα 10. Είναι ώρες αιχμής για την αγορά, για την τουριστική αγορά της Χερσονήσου. Και πραγματικά βλέπετε ποια είναι η όλη η εικόνα που επικρατεί. Συνήθιζαν, ο κόσμος συνήθιζε να έχει το δείπνο του μέχρι τις 8 η ώρα. Μετά τις 8 οι αγορές ήταν γεμάτες από κόσμο στους δρόμους μέχρι που να... Κύριε Τρευλάκη, βλέπουμε τώρα εποχικά καταστήματα που, εντάξει, σε ένα μήνα ας πούμε θα βάλουν λουκέτο, θα κλείσουν οι άνθρωποι, θα ανοίξουν πάλι την άνοιξη του χρόνου του 2000. Θέλω να μας πείτε λίγο ότι ορισμένοι, βέβαια, ορισμένοι παραμένουν ανοιχτοί και μέσα στο χειμώνα. Ελάχιστες είναι, μετρημένες στα δάχτυλα είναι επιχειρήσεις που μένουν ανοιχτές το χειμώνα. Γι' αυτό και είναι η διαμαρτυρία που κάναμε τον Εμπορικό Σύλλογο που ξεκίνησε περίπου 10 μέρες νωρίτερα, αφορούσε αυτό το θέμα, ότι πολλές επιχειρήσεις ζουν και αναπνέουν μόνο από τον τουρισμό και όχι μόνο οι επιχειρήσεις, όλο το σύστημα το οικονομικό του νησιού στηρίζεται, αν μη τι άλλο, στον τουρισμό. Όταν έχει αυτό, εννοείται, μεγάλες μειώσεις και αποκλίσεις, αυτό γνωρίζουν πολύ καλά και οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι για το πώς μπορεί να έχει αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και στην οικονομία. Ακόμα και επιχειρήσεις που μένουν ανοιχτές και να έμεναν ανοιχτές, ο κόσμος δεν μπορεί να ξοδέψει. Εάν κάνουμε μια βόλτα στην περιοχή, θα δούμε από την αρχή της περίοδου κλειστά καταστήματα, μαγαζιά που να έχουν εγκαταλείψει τελείως. Λουκέτο, για λουκέτα μιλάει η Μαρία. Να έχουν βάλει λουκέτα, τα έχουν εγκαταλείψει. Υπάρχει ένα ποσοστό. Υπάρχει ένα ποσοστό, αν λάβουμε υπόψη μας όλη την επικράτεια του Δήμου, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό το οποίο έμεινε κλειστό και ευελπιστούμε αυτό να παραμείνει και αν όχι να διορθωθεί στην επόμενη σεζόν, αν όλα πάνε καλά από υγειονομικής απόψεως. Πραγματικά το κεντρικό κράτος θα πρέπει να δώσει σημαντική βοήθεια και να λάβει υπόψη τους, σύμφωνα με τα πραγματικά νούμερα, το πώς θα έπρεπε να βοηθούν οι επιχειρήσεις όλες που δραστηριοποιούνται και εξαρτώνται από τον τουρισμό. Κύριε Τρευλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εύη Σπανού, σε ευχαριστώ. Να παραμείνεις στο σημείο, προκειμένου να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, όπως μόνο εσύ ξέρεις.
Με όμορφο πλάνο, με όμορφη εικόνα. Λοιπόν, εντάξει, Μαρία, μεταφέραμε το κλίμα. Βέβαια. Είμαστε υποχρεωμένοι. Ακριβώς, να δείξουμε μια τέτοια, την εικόνα αυτή που επικρατεί στην περιοχή. Την εικόνα, λιανικό εμπόριο, τουρισμός, εστίαση, δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Όχι, δεν πήγαν καλά. Αν και η Κρήτη κρατά ακόμα. Κρατάει, αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το δεν πρόβλημα. Μπορούμε να το κρύψουμε. Μάλιστα. Και φυσικά το ζούμε, το βιώνουμε. Μαρία Αντωνογιαννάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ.